Ευνηδιαστική ευθεία επίθεση της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα στενά του Βοσπόρου εγείρει πολλά ερωτήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ σχεδιάζουν να αλλάξουν το καθεστώς των στενών της Μαύρης Θάλασσας, δήλωσε ο Νικολάη Πατρούσεφ, βοηθός του Προέδρου της Ρωσίας και Προέδρος του Ναυτικού Κολεγίου, σε συνάντηση στην Κρυμαία για ναυπηγικά ζητήματα, σύμφωνα με μέσο μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους μεταξύ άλλων στους ωκεανούς. Καταστρώνουν σχέδια για να επεκτείνουν την ναυτική παρουσία στη Μαύρη Θάλασσα, να αλλάξουν το καθεστώς των στενών του Βοσπόρου που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση του Μοντρέ το 1936 και να χρησιμοποιήσουν τις ευρωπαϊκές εσωτερικές πλωτές οδούς για στρατιωτικούς σκοπούς για πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Δούναβη, είπε ο ίδιος. Ο Πατρούσεφ τόνισε επίσης ότι η μείωση του ρόλου της Ρωσίας ως θαλάσσιας δύναμη στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι μία από τις κατευθύνσεις δράσης των μη φιλικών δυτικών κρατών στο πλαίσιο των πολιτικών τους. Οι Ρώσοι επίσημα πλέον μιλούν για σχέδιο κατάληψης των στενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Πιθανόν η Μόσχα να γνωρίζει εξελίξεις οι οποίες δεν έχουν γίνει ορατές στο ευρύ κοινό και να ξέρει τι ακριβώς έρχεται στην περιοχή μας. Ενώ αυτή η κατάσταση αφορά σαφώς και την Ελλάδα, ενώ έχει και έμεση σχέση με τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για την ΑΟΣ στο Αιγαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρωσία ανέπτυξε πυράβλους S-500 στην Κρυμαία, ενώ σύντομα το ίδιο θα λάβει χώρα στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ελλάδα και το Αιγαίο, γνωστόν όμως, αποτελούν στόχο της Μόσχας από τον 17ο αιώνα, αφού μόνο από αυτή την πλευρά το ρωσικό πολεμικό και εμπορικό ναυτικό δίνεται να φτάσει στο Σουέζ και τη Μεσόγειο. Την στρατιωτική συνεργασία Τουρκίας και Ουκρανίας έθεσε στο στόχαστρο του ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, κάτι που σίγουρα δεν έγινε τυχαία αυτή την καυτή περίοδο, μιλώντας σε τουρκική εφημερίδα στέλνοντας μήνυμα στον Ερντογάν. Η τεχνοστρατιωτική συνεργασία της Τουρκίας με την Ουκρανία είναι για εμάς ακαταλαβίστικη, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία της Άγκυρας να είναι και διαμεσολαβητής στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ. Εκτίμηση υπάρχει ότι κάποια στιγμή οι Τούρκοι θα αναγκαστούν είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε από Ρωσία-Κίνα να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να μην συνεχίζουν το παιχνίδι σε δύο ταμπλό το οποίο εξοργίζει πραγματικά τόσο τους Ρώσους όσο και τους Αμερικανούς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.